επισκέπτομαι με χαρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και είχαμε μια πολύ γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση και συνεργασία με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς. Επισημαίνω ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας, τη βελτίωση της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο Σεπτέμβριος δεν θα βρει την πόλη των Αθηνών στην ίδια κατάσταση με αυτήν η οποία επικρατεί σήμερα και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου να κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων. Το ίδιο ισχύει και για τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε πόσο προβληματική είναι η κατάσταση που παραλάβαμε. Αυτό δεν είναι όμως άλοθη για να μην βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση. Συζητήσαμε και για μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τα μεγάλα έργα υποδομών τα οποία έχουμε εξαγγείλει και τα οποία σχεδιάζει το Υπουργείο, αλλά συζητήσαμε και για τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας που αποτελούν απόλυτη πολιτική προτεραιότητα για την νέα διακυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να θρηνούμε τόσους ανθρώπους στην άσφαλτο και έχουμε δεσμευθεί σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος με μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους νέους οδηγούς, την ποιότητα των δρόμων μας, αλλά προφανώς και την πολύ αυστηρή εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ξεκινούμε άμεσα με ένα μέτρο άμεσης εφαρμογής. Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία απόκληση από την υποχρεωτική χρήση κράνους για τα δίκυκλα. Όπως εφαρμόζουμε τον αντικαπνιστικό νόμο, έτσι θα καταστήσουμε και απολύτως σαφές ότι τα κράνη είναι υποχρεωτικά. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε άλλο να θρηνούμε θανάτους από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν φορούν κράνη όταν χρησιμοποιούν τα δίκυκλά τους. Αυτό θα το πλαισιώσουμε και με ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων, έτσι ώστε η απόκτηση του κράνους να γίνει πιο οικονομική. Όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν εξαγερθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλω να ευχηθώ και πάλι στην ηγεσία του Υπουργείου καλή δύναμη. Διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο απολύτως κρίσιμο και για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας και είμαι σίγουρος ότι με την άξια υποστήριξη των υπαλλήλων του Υπουργείου σύντομα θα δούμε αυτά τα αποτελέσματα.